Άγιο Χρήστος, αλλά με κορδέλα για υστερή. Και το ρίχνουν το σταυρό μέσα και πού να το τραβήξει, αλλά είχε λυθεί. Τώρα δεν είχε κανένα σκοπό να πέσει. Μα περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει και πέφτει άλλο το κουστού. Μπούμ μέσα στο νερό. Πώς έκανες από την εργάτη με τέτοιο κρύο. Δεν καθόμουν και με σπρώξαμε.
πατήρ Σπυρίδων, τα μέλη της Φιλοκτώου Αδελφότητος και εγώ προσωπικά σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και σε αυτή την απογευματινή μας συνάντηση. Πριν σας παρουσιάσω την εκλεκτή μας καλεσμένη, θα ήθελα να αναφερθώ με λίγα λόγια στην δραστηριότητα της Φιλοκτώου Αδελφότητος. Τα χρήματα τα οποία συγκεντρώνονται από τις συναντήσεις αυτές τις απογευματινές, ως επίσης από τον Έρανο της Αγάπης, ο οποίος διεξάγεται κάθε χρόνο, όπως γνωρίζετε, παραμονές Χριστουγέννων, ως επίσης και από το Ταμείο του Φιλοκτώου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο μπαγκάρι, δίπλα στο προσκυνητάρι της Εκκλησίας μας, διατίθεται για τις ανάγκες ενωρητών μας και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας εμπιστεύεστε τα χρήματά σας και σας βεβαιώνουμε ότι τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Σμαραγδή Καράγιωργα, δημοσιογράφο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία θα μας μιλήσει με θέμα «Η φιλανθρωπία Θεού κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο». Παρακαλώ την κυρία Καράγιωργα να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Οφείλεται σε δικό μου λάθος, παρανόησα την ώρα. Να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια στο Τριώδιο, καλό Τριώδιο, καλή Σαρακοστή να έχουμε και με το καλό κατάσταση. Όταν μου είπαν οι ιερείς σας να μιλήσω, εντάξει, με κάποιο θέμα και μου είπαν ότι είναι το τσάι των κυριών του Φιλοκτώου Ταμείου, σκέφτηκα και εγώ, μια και ο Θεός μου αξίωσε, να κάνω κάποιες εκπομπές με θέμα τον Ιερό Χρυσόστομο, έτσι να ασχοληθώ με κάτι, γιατί και εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου κατάλληλο να σας μιλήσω έτσι σαν ομιλήτρια και σκέφτηκα να μας μιλήσει σε όλους εμάς ο Ιερός Χρυσόστομος για να ωφεληθώ κι εγώ μαζί σας και να πάρουμε έτσι κάποιες σκέψεις που νομίζω ότι θα μας βοηθήσουν και κυρίως σε αυτό το στάδιο το οποίο θα περάσουμε όλοι της Μεγάλης Σαρακοστής του Τριωδίου, εκκλησιαστικά, οδεύοντας προς την Ανάσταση, ψυχών και σωμάτων. Ξεκινώντας λοιπόν, βλέποντας το υλικό το οποίο πήρα, να σας πω ότι το έχω πάρει από ένα βιβλίο που έχει επιμεληθεί τετράτομο τόμο ο κύριος Χαρόνη σχετικά με την παιδαγωγική του Ιερού Χρυσοστόμου και μέσα εκεί βρήκα δύο κεφάλαια. Το ένα μιλάει για το φιλάνθρωπο πνεύμα γενικά και τη φιλανθρωπία και το δεύτερο είναι και ο τίτλος της ομιλίας «Φιλανθρωπία Θεού». Στο πρώτο λοιπόν κομμάτι που μιλάει για το φιλάνθρωπο πνεύμα και τη φιλανθρωπία μας δίνει την έννοια κατά τον Ιερό Χρυσόστομο ποιος είναι φιλάνθρωπος. Και μας λέει ο Άγιος Πατέρας ότι φιλάνθρωπος δεν είναι αυτός που πληγώνει και έπειτα θεραπεύει, αλλά εκείνος που θεραπεύει αυτούς που πληγώθηκαν από άλλους. Και στη συνέχεια μας κάνει λόγο για το δείγμα της φιλανθρωπίας που είναι και η συναναστροφή με τους αμαρτωλούς και λέει «Δεν έχουν ανάγκη, λέγει ο Κύριος, οι υγιείς από γιατρό, αλλά εκείνοι που είναι άρρωστοι. Πρόσεξε πώς την κατηγορία τους την μετέβαλε εντελώς και της έδωσε αντίθετο περιεχόμενο, δηλαδή εκείνοι μεν θεωρούσαν έγκλημα το να συναναστρέφεται ο Ιησούς τους αμαρτωλούς, αυτός όμως αντίθετα λέγει ότι το να μην συναναστρέφεται αυτούς είναι κάτι ανάξιο για αυτόν, δηλαδή για τον Θεό και τη φιλανθρωπία του. Και όχι μόνο είναι έξω από κάθε κατηγορία η διόρθωση των ανθρώπων αυτού του ποιού, αλλά είναι κάτι που είναι πρωταρχική σημασία, που είναι αναγκαίο και άξιο άπειρων επένων». Στη συνέχεια κάνει λόγο για τους πνευματικούς οδηγούς μας, οι οποίοι πρέπει να συμπάσχουν μαζί με αυτούς που αμαρτάνουν. Και λέει το εξής, «Μη ποδοπατείς λοιπόν αυτόν που έπεσε, τον συνάνθρωπό μας δηλαδή, αλλά να τον ελεείς». Όταν πέφτουμε όλοι στην αμαρτία, γιατί ουδής δεν είναι αναμάρτητος, δεν πρέπει εμείς να τους παραμελούμε, ούτε να τους περιφρονούμε,
αλλά να τους ασφαλίζουμε προτού αμαρτήσουν. Κάνει λόγο για πρόληψη, σαν γιατρός, και μάλιστα παρακάτω θα δούμε ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλές φορές την εικόνα του γιατρού, του γιατρού που κάνει του γιατρού της ψυχής. Καλά το άκουσα από κάποια κυρία, ακριβώς με αυτό το πράγμα. Είναι ο γιατρός της ψυχής ο Χριστός και θα το δούμε και παρακάτω. Κάνει λοιπόν πρόληψη στην προκειμένη περίπτωση, γιατί πρέπει να προλαμβάνουμε τον συνάνθρωπό μας πριν αμαρτήσει. Μετά την αμαρτία δε, να τον φροντίζουμε. Το ίδιο κάνουν και οι γιατροί. Κάνουν συστάσεις στους ανθρώπους και όταν είναι υγιείς για εκείνα που μπορούν να διατηρήσουν την υγεία τους και να απομακρύνουν κάθε αρρώστια. Αλλά και όταν παραμελήσουν τις συστάσεις τους και ασθενήσουν, δεν τους παραβλέπουν, αλλά τότε προπάντων φροντίζουν να τους απαλλάξουν από τα νοσήματα. Όταν δεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι κάποιος από αυτούς που διαπλέουν τη θάλασσα, άλλη εικόνα του βίου, έχασε το πλούτο της σωτηρίας του εξαιτίας κάποιας διαβολικής περιστάσεως και ότι κλειδονίζεται και κινδυνεύει να καταποντιστεί, σταμάτησε το πλοίο σου και αν ακόμη κατευθύνεσαι αλλού, φρόντισε για τη σωτηρία εκείνου, αφήνοντας κατά μέρος τις δικές σου υποθέσεις. Ο Ιερός Χρυσόστομος, και όσοι τον έχετε μελετήσει, θα δείτε ότι χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραίες εικόνες και πολύ ωραία παραδείγματα για να μας κάνει κατανοητά όλα αυτά. Εδώ χρησιμοποιεί το ταξίδι, το πλοίο της ζωής. Όλοι είμαστε ταξιδιώτες στη ζωή αυτή. Όταν λοιπόν δεις κάποιον συνάνθρωπό σου, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να έχει πρόβλημα, σταμάτησε το ταξίδι σου, μην τον παραβλέψεις και σταμάτα να δεις πώς μπορείς να τον βοηθήσεις. Εγώ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στη συνέχεια, δεν σας επαινώ μεν γιατί τόσο υποφέρετε για την αδιαφορία των αδελφών μας και θαυμάζω το ζήλο σας. Θέλω όμως αυτό το ζήλο σας, θέλω να το προσέξουμε όλοι αυτό, να τον αναμίξετε και με φιλανθρωπία. Γιατί ο ζήλος για τη διόρθωση του άλλου που δεν συνοδεύεται από συμπάθεια δεν είναι ζήλος, αλλά περισσότερο θυμός. Μη μου πεις λοιπόν, συνεχίζει, ότι ο τάδε είναι δραπέτης και ληστής και κλέφτης και γεμάτος από άπειρα κακά ή ότι είναι φτωχός και παραπεταμένος και τυποτένιος και μηδαμινός, αλλά σκέψου ότι και γι' αυτόν πέθανε ο Χριστός και φτάνει αυτό να σου δώσει αφορμή να τον φροντίσεις με επιμέλεια. Εξάλειψε τις αμαρτίες σου με ελεημοσύνες και τις αδικίες σου με φιλανθρωπία προς τους φτωχούς. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, κυρίες του Φιλοπτώχου Ταμείου, και το κάνετε πράξη. Στη συνέχεια μας λέει ότι η φιλανθρωπία καθαρίζει την ψυχή μας και ότι ο Θεός αμείβει τη φιλανθρωπία. Και όλοι γνωρίζετε το ρηθέν που βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο που λέει «Μακάρι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί ελεηθίσονται». Εκείνα που θέλουμε να απολαύσουμε από το Θεό, αυτά πρέπει προηγουμένως να τα προσφέρουμε εμείς στους συνανθρώπους μας. Αν όμως τα στερούμε από τους συνανθρώπους μας, πώς θέλουμε να τα απολαύσουμε? Επίσης, για τη φιλανθρωπία μας λέει ότι εξασφαλίζει το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών και ότι έχει ανταπόδοση στον ουρανό η φιλανθρωπία μας. Ας γίνουμε κάποτε ήμεροι και φιλάνθρωποι, συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας, για να μην επισύρουμε εναντίον μας την ανυπόφορη καταδίκη της κολάσεως. Και μπαίνουμε στο κυρίως θέμα που είναι η φιλανθρωπία του Θεού. Εδώ πέρα ξεκινάει ο Ιερός Χρυσόστομος με το να κάνει λόγο για το Θεό ότι είναι επιρρεπής, όπως τον λέει, προς τη φιλανθρωπία. Τι εννοεί? Πρόσεξε πόσο κλείνει ο Θεός προς τη φιλανθρωπία. Γιατί προτού να υπάρξουν οι αγωνιστές, οι άνθρωποι, προετοιμάστηκαν τα στεφάνια και προπαρασκευάστηκαν τα βραβεία. Γιατί ο Κύριος είπε, «Κληρονομήστε τη Βασιλεία μου που έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιωνόταν ο κόσμος». Ο Θεός είναι της ευσπλαχνίας Θεός, γιατί αυτό προπάντων είναι το ιδιαίτερο και εξαιρετικό γνώρισμα του Θεού, που είναι και μέσα στη φύση του, δηλαδή η φιλευσπλαχνία του. Ο Θεός παρέχει το παράδειγμα ημερότητας και φιλανθρωπίας. Για να δούμε τώρα το μέγεθος της φιλανθρωπίας του Θεού, όπως μας το δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Εδώ κάνει λόγο ότι είναι άπειρη και ασύλληπτη φιλανθρωπία του Θεού και λέει τα εξής.
Ο Χριστός του ληστή που βάσταζε αμέτρητα φορτία αμαρτημάτων, έτσι τον έβαλε στον Παράδεισο, δείχνοντας φιλανθρωπία. Άραγε λοιπόν αυτό μόνο είναι αξιοθαύμαστο, το ότι έβαλε ένα ληστή στον Παράδεισο και τίποτε άλλο. Μπορώ να αναφέρω κι άλλο περισσότερο αξιοθαύμαστο, γιατί όχι μόνο να έβαλε ένα ληστή, αλλά τον έβαλε μπροστά από όλη την Οικουμένη, ακόμη μπροστά και από τους Αποστόλους, ώστε κανένας από τους μεταγενέστερους να μην απελπιστεί για την είσοδό του σε αυτόν, ούτε να απογοητευτεί για τη σωτηρία του, βλέποντας να περιφέρεται στις βασιλικές αυλές εκείνος που ήταν γεμάτος από μύρια κακά, εννοεί το ληστή. Αλλά ας δούμε, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, μήπως παρουσίασε κόπους και κατορθώματα και καρπούς ο ληστής. Ούτε αυτό μπορούμε να το πούμε, αλλά από ένα απλό λόγο, από μόνη την πίστη του, με ένα πείδημα βρέθηκε στον Παράδεισο πριν από τους Αποστόλους για να μάθεις ότι δεν ίσχυσε τόσο πολύ η ευγνωμοσύνη εκείνου, όσο κατόρθωσε το παν η φιλανθρωπία του Κυρίου. Το έλεος του Θεού είναι άπειρο. Ελέησό με ο Θεός και το μέγα έλεό σου. Ακούμε το Δαβίδ στους ψαλμούς και το ξέρουμε όλοι μας πάρα πολύ καλά. Από ποια αφορμή ο προφήτης Δαβίδ είπε «Ελέησέ με ο Θεός» σύμφωνα με το μεγάλο και άπειρο έλεό σου? Γιατί όταν υπάρχει έλεος και ευσπλαχνία, χορηγείται η άφεση, χωρίς να εξετάζονται οι αμαρτίες. Όπου υπάρχει ευσπλαχνία, δεν στείνεται δικαστήριο. Όπου υπάρχει φιλανθρωπία, δεν είναι υποχρεωτική απολογία. Εδώ όμως θέλω να προσέξουμε κάτι, δεν είμαι εγώ η καταλληλότερη να σας το πω, μάλλον οι πατέρες της ενορίας κάποια στιγμή μπορούν να σας το αναλύσουν καλύτερα. Δεν σημαίνει ότι ένας ο οποίος δεν μετέχει των μυστηρίων της Εκκλησίας μας και κάνει καλές πράξεις σώζεται. Εδώ θέλει λιγάκι προσοχή, γιατί θα ακούτε στους ανθρώπους που λένε «Μα εγώ κάνω πολύ καλές πράξεις, βοηθάω πάρα πολλούς, δεν πηγαίνω στην Εκκλησία, αλλά είμαι εντάξει». Δεν ισχύει αυτό. Νομίζω ότι έτσι είναι, πατέρα Αθανάσια, πατέρα... Αυτό μπορείτε κάποια άλλη στιγμή εσείς να το αναλύσετε καλύτερα από μένα, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Στη συνέχεια ο Ιερός Χρυσόστομος μιλάει για την ανέκφραστη φιλανθρωπία του Θεού. Εκείνο που έλεγα τότε, λέει, το ίδιο θα πω και τώρα και δεν θα σταματήσω να λέω διαρκώς ότι είναι μεγάλη και ανέκφραστη φιλανθρωπία του κοινού όλων Κυρίου για το ανθρώπινο γένος. Γιατί πραγματικά και μεγάλη συγκατάβαση έδειξε για τη σωτηρία μας και πολλής τιμής αξίωσε αυτό εδώ το ζώο, εννοεί τον άνθρωπο, αποδεικνύοντας και με τα λόγια και επάνω στα πράγματα ότι φροντίζει γι' αυτόν περισσότερο από όλα τα ορατά κτίσματα. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι απροσμέτρητη. Ο Θεός, που είναι ο πιο φιλάνθρωπος από όλους γενικά τους πατέρες, έγινε και από τις μητέρες ο πιο φιλόστοργος. Ο Θεός πάντοτε λέει και δεν σταματάει ποτέ να ευεργετεί τους ανθρώπους. Η φιλανθρωπία του είναι διαρκής. Είναι άπειροι προς τους μετανοούντες και εδώ πέρα ας θυμηθούμε στην Παλιά Διαθήκη το παράδειγμα των Νεβιτών που μετανόησαν και τους έσωσε. Ήθελε να τους σώσει, δεν έδωσε την τιμωρία αμέσως. Είναι επίσης ανεξάρτητη και ας έρθουμε στη σημερινή μέρα του Ασώτου. Αυτός, ο Άσωτος δηλαδή γιος, ήταν χαμένος και ξαναβρέθηκε. Ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Όταν είναι ανάγκη να διασώσουμε τον χαμένο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν είναι καιρός δικαστηρίων ούτε προσεκτικής εξετάσεως, αλλά φιλανθρωπίας και συγγνώμης μόνον. Έτσι, για να πάρουμε και μια γεύση της σημερινής ημέρας. Συνεχίζει γιατί ότι είναι απείρως μεγαλύτερη από τη φιλανθρωπία του ανθρώπου. Και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι και ότι επίσης είναι ανεξάντλητη. Ότι απονέμει αμοιβές ανώτερες από τους κόπους μας και ότι ο Θεός είναι οξύς εις το ελεήν. Επειδή ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και προθυμότατος να ελεεί, αποφεύγει δε να τιμωρεί και να επιπλήττει, για να μην παραδώσει τους Ιουδαίους σε τιμωρίες, έστειλε προφήτες, εκφοβίζοντας αυτούς με λόγια για να μην τους τιμωρήσει με έργα, πράγμα που έκανε και στην περίπτωση που σας προανέφερα των Νεβιτών. Έχουμε ήμερο Κύριο, θέλει μόνο να πιαστεί από κάποια αφορμή δικιά μας και αμέσως δείχνει όλη τη φιλανθρωπία Του. Στο χέρι μας είναι. Ο Θεός τους αμαρτωλούς όταν μετανοούν χαρίζει και το κεφάλαιο.
ενώ από τους δικαίους απαιτεί και τους τόπους. Δεν είναι όμορφο? Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πάντοτε τη φιλανθρωπία του Θεού, την ανέκφραστη, φέρνοντας στη μέση τη θυσία του Σταυρού, πράγμα που έκαμε και τώρα λέγοντας «Ο οποίος, εννοώντας τον Χριστό, παρεδόθηκε σε θάνατο σταυρικό για τα αμαρτήματά μας και αναστήθηκε για τη δικαίωση και τη σωτηρία μας». Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή. Το αυθεντικό είναι «ως παρεδόθη για τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη για την δικαίωση ημών». Μετά μπαίνει σε ένα άλλο κεφάλαιο, πολύ σημαντικό επίσης, ο Ιερός Χρυσόστομος, για τον Θεό ότι είναι φιλάνθρωπος και προς τους κακούς και διεφθαρμένους. Και εδώ κάνει λόγο ότι ο Θεός αγάπησε την πόρνη, και εδώ εννοεί την ανθρώπινη φύση. Την ανθρώπινη φύση την παρομοιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος με πόρνη. Και λέει ότι ο Θεός επιθυμούσε την ανθρώπινη φύση, δηλαδή την πόρνη, ναι. Εννοώ τη δική μας, την ανθρώπινη και διεφθαρμένη φύση που αρνείται την αγάπη του Θεού και ερωτεύεται συχνά τα είδωλα του κόσμου. Και ο Θεός ενυφεύθη την εκπορνευμένη φύση μας. Ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο για να καταργήσει όλα τα δικά μας κακά. Γιατί ήρθε σαν γιατρός, να πάλι εκεί η παρομοίωση του γιατρού, και όχι σαν δικαστής. Ο Θεός την ανθρώπινη φύση που απίστησε και διεφθάρει την υφέφθηκε. Συγχωρεί και τους πιο τρομερούς. Δεν υπάρχει κανένα αμάρτημα τόσο μεγάλο ώστε να μπορεί να νικήσει τη γενναιοδορία του Κυρίου μας. Ο Θεός δέχεται και αναγεννάει και τους διεφθαρμένους. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος εδώ. Μάθε με ποιον τρόπο το πνεύμα δίνει ζωή πνευματική. Μπαίνει κανείς στην εκκλησία γεμάτος άπειρα αμαρτήματα, ομοφυλόφιλος, άρπαγας, πλεονέκτης, μοιχός, αφού έζησε κάθε κακία και νεκρώθηκε ήδη από την αμαρτία. Τον παραλαμβάνει χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην κολυμπήθρα του βαπτίσματος και τον κίνεδο τον μεταβάλλει σε γιο του Θεού και αυτόν που είχε νεκρωθεί από τις αμαρτίες τον ζωογονεί. Αυτό σημαίνει ο Αποστολικός Λόγος, το Πνεύμα ζωοποιεί. Πώς λοιπόν δίνει ζωή, μη ζητώντας ευθύνες για τα παραπτώματα σύμφωνα και με τα λόγια του προφήτη? Θα είμαι γεμάτος έλεος και συγγνώμη για τις αδικίες τους και δεν θα θυμηθώ πλέον τις αμαρτίες και ανομίες τους. Ήλαιος έσωμε τις αδικίες αυτών και των αμαρτιών αυτών και των ανομιών αυτών, ου μη μνηστώ έτη. Είναι ανεξάρτητη η φιλανθρωπία του Θεού και προς τους κακούς. Τρέφει και τους ανήθικους και τους κακούς. Και η Εκκλησία δέχεται στους κόλπους της και τους αχρίους. Εκεί που δεν επιτρεπόταν σε όλους τους Ιουδαίους, μας λέει στο σημείο αυτό για το ότι δέχεται η Εκκλησία και τους αχρίους, ούτε σε όλους τους ιερείς να μπουν, εννοεί στα Άγια των Αγίων, παρά μόνο σε ένα, στον αρχιερέα, και αυτό μια φορά το χρόνο με στολή και στεφάνια και μήτρα, και την υπόλοιπη ιερή του ενδυμασία, τώρα επιτρέπεται να μπαίνουν στην Εκκλησία και πόρνη και θηλυπρεπείς και κίνητοι και μοιχοί, χωρίς να τους εμποδίζει κανείς. Δεν σημαίνει βέβαια ότι μπαίνουν και δεν μετανοούν, έτσι. Άλλο ένα λεπτό σημείο που θέλει προσοχή. Πάντα έχει να κάνει με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, η οποία έχει ανοιχτές τις αγκαλιές της προς όλους και μέσα από την λατρευτική ζωή οδηγούνται στην σωτηρία. Ο Θεός είναι ταχύς προκειμένου να σώσει. Προσέξτε το αυτό, είναι ταχύς, γρήγορος, προκειμένου να σώσει και βραδύς στην τιμωρία. Αργεί να τιμωρήσει, γιατί μας δίνει πάντα μια ευκαιρία να μετανοήσουμε. Ο σκοπός του Θεού που μακροθυμεί για τους αμαρτωλούς αποβλέπει σε διπλή σωτηρία. Υπόσχεται στους αμαρτωλούς τη σωτηρία, που είναι καρπός της μετανοίας, αποταμιεύει την ευεργεσία στους απογόνους τους, που πρόκειται να ασκήσουν την αρετή. Εδώ μας κάνει λόγο και για τα παιδιά μας. Και μανάδες, γιαγιάδες όλες, βλέπετε πόσο σημαντική είναι η συμπεριφορά η δικιά μας και για τις μέλουσες γενιές. Παίζει ρόλο, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο. Αυτό συνηθίζει να κάνει ο Θεός, καταλήγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσον αφορά το ότι δεν τιμωρεί αμέσως, αλλά περιμένει να μετανοήσουμε. Όταν αμαρτάνουμε, δεν τιμωρεί αμέσως τα αμαρτήματά μας,
αλλά μας ανέχεται για να μας δώσει καιρό μετάνοιας ώστε να διορθωθούμε και να αλλάξουμε ζωή. Οι εκδηλώσεις τώρα της φιλανθρωπίας του Θεού είναι πάρα πολλές και πολύ σημαντικές. Ο Θεός ετοίμασε άπειρα αγαθά για τον άνθρωπο πριν ακόμα από τη δημιουργία. Έσωσε τους πρωτοπλάστους και μετά την πτώση τους. Επειδή μετά από μια τόσο μεγάλη φροντίδα και διδασκαλία και συμβουλή και ευεργεσία έπεσε ο Αδάμ και δεν εφύλαξε τα προστάγματα του Θεού, δεν είπε ο Θεός τι χρειάζεται πια η επιπλέον φροντίδα και ποιο το όφελος. Έφαγε, έπεσε, παρέβη τον νόμο, πίστεψε στο διάβολο, περιφρόνησε την εντολή μου, δέχθηκε το πλήγμα, νεκρώθηκε, παραδόθηκε στο θάνατο, τιμωρήθηκε. Τι χρειάζεται λοιπόν να συνομιλώ μαζί του? Τίποτε από αυτά δεν είπε, αλλά αντίθετα ήρθε προς αυτόν αμέσως και συνομίλησε μαζί του και τον παρηγόρησε και άλλο πάλι φάρμακο πρόσθεσε, το φάρμακο των κόπων και των υδρότων. Και δεν έπαψε να κάνει τα πάντα και να φροντίζει μέχρι ότου ανέστησε την πεσμένη φύση και τον απάλλαξε από το θάνατο και τον οδήγησε στον ουρανό και του έδωσε περισσότερα αγαθά από εκείνα που έχασε. Με τα έργα αυτά εδίδαξε το διάβολο ότι δεν κέρδισε τίποτε από τη σκευωρία εκείνη, γιατί βγάζοντας τους ανθρώπους από τον παράδεισο θα τους δει μετά από λίγο στους ουρανούς να συναναστρέφονται τους αγγέλους. Μεγαλύτερο το κέρδος. Ο Θεός έδειξε και μετά την πτώση τη φιλανθρωπία του. Ο φιλάνθρωπος Θεός ούτε μετά την πτώση περιφρόνησε το ανθρώπινο γένος, όπως είδαμε, αλλά αφού έδειξε και στο διάβολο πόσο βλαβερά έργα επιχείρησε και στον άνθρωπο πόση φροντίδα και στοργή δείχνει γι' αυτόν, με το θάνατό του, το σταυρικό, εδόρισε την Αθανασία. Γιατί προσέξτε, ο διάβολος έβγαλε τον άνθρωπο από τον παράδεισο, ο Θεός όμως τον οδήγησε στον ουρανό. Άρα, το κέρδος ήταν μεγαλύτερο από τη ζημιά. Ο Θεός είναι γενναιόδωρος στις αμοιβές και φιδωλός στις τιμωρίες. Μας λέει ξανά, έτσι πιο συγκεκριμένα, ο Ιερός Πατέρας. Δεν τον τιμώρησα, λέγει ο Θεός, τον άνθρωπο, ανάλογα με το βάρος του παραπτώματός του. Γιατί όταν παρουσιάζουμε εξαιρετικές επιτυχίες στην αρετή, ο Θεός μας ανταμείβει πλουσιοπάροχα περισσότερο από όσο μας αξίζει. Όταν όμως αμαρτάνουμε, επειδή είναι φιλάνθρωπος, μας ελέγχει μέσα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά τιμωρεί με επιείκεια τα παραπτώματά μας. Η φιλανθρωπία του Θεού φάνηκε και στο πρόσωπο του Χριστού. Γιατί ενώ είσαι άνθρωπος, λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν ανέχεσαι να συναναστρέφεσαι με τους άλλους ανθρώπους, αλλά επιδιώκεις την απομόνωση μέσα στις πόλεις. Δεν καταλαβαίνεις ότι και ο Κύριός σου έτρωγε μαζί με τους αμαρτωλούς τελώνες και συνομιλούσε με την πόρνη και σταυρωνόταν μαζί με τους ληστές και συναστρεφόταν τους ανθρώπους. Αυτό νομίζω ότι η κυρία στο Φιλοτόπου το έχετε κάνει κτήμα και δεν κοιτάτε ποιος είναι αυτός τον οποίον θα φροντίσετε, όποιος έχει ανάγκη, ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκεύματος, πιστεύω, όταν έχει ανάγκη τον βοηθούμε. Έτσι είμαστε εμείς οι Ρωμιοί, οι Ορθόδοξοι και οι Έλληνες. Η φιλανθρωπία ήταν το κίνητρο του θεραπευτικού έργου του Χριστού. Ο Χριστός μας λέει εδώ, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εσπλαχνίστηκε τους δύο τυφλούς και άγγιξε τα μάτια τους. Αυτή πραγματικά η ευσπλαχνία είναι η μοναδική αιτία της θεραπείας για την οποία και ήρθε στον κόσμο. Αλλά αν και η θεραπεία εκείνη ήταν αποτέλεσμα ελαίους και χάριτος, όμως επιζητεί τους άξιους για να θαυματουργήσει. Νομίζω ότι είναι κατανοητό και έχουμε άξιους, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν Άγιοι Πατέρες, υπάρχουν Άγιοι και στην εποχή μας και ελπίζω ο Θεός, το έλεος Του και η φιλευσπλαχνία Του να μην μας αφήσει, γιατί τους έχουμε ανάγκη και κυρίως στις δύσκολες μέρες τις οποίες περνάμε. Ο Χριστός έδειξε και άπειρη φιλανθρωπία ακόμα και σε ποιον, σε αυτόν που τον πρόδωσε, στον Ιούδα. Και προδίδεται και τον προδότη αγαπάει. Εδώ στην αρχή να σας διαβάσω λίγο, ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, σας διαβεβαιώνω ότι ένας από εσάς θα με προδώσει. Αυτό το οποίο είπε ο Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός προείπε την προδοσία του Ιούδα για να εμποδίσει τη φοβερή παρανομία. Προσπάθησε να τον σώσει. Απρόσωπη έκαμε την προειδοποίηση. Δεν είπε ότι ο Ιούδας θα με προδώσει, είπε κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Ποιος είδε τέτοια φιλανθρωπία του Κυρίου?
Ο Θεός ζητεί να του δώσουμε μια ευκαιρία για να μας σώσει. Ποιος υπήρξε αμαρτωλότερος από τον Τελώνη την περασμένη Κυριακή? Το είχαμε κι αυτό. Με το να υπεί όμως μόνο «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό και συγχώρησέ με», ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό, κατέβηκε από το ιερό στο σπίτι του, αθώος και δίκαιος μπροστά στο Θεό περισσότερο από το Φαρισαίο. Αν και πώς η δύναμη η λέξη εκείνη, δεν τον καθάρισε όμως η λέξη, αλλά το εσωτερικό φρόνημα με το οποίο είπε τη λέξη αυτή, καλύτερα όχι μόνο το εσωτερικό φρόνημα, αλλά πριν από αυτό η φιλανθρωπία του Θεού. Βλέπεις ότι δεν έλεγα μάταια ότι ο Θεός θέλει να του δώσουμε μια μικρή αφορμή και προσφέρει τα πάντα για τη σωτηρία μας. Ας μετανοήσουμε λοιπόν, ας κλάψουμε και ας θρηνήσουμε. Ο Θεός είναι μεγαλόψυχος. Πρόσεχε τη φιλανθρωπία του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Θεός στην κρίση Του για μας δεν εξετάζει λεπτομερώς τις πράξεις μας, αλλά ένα μόνο ζητεί, ένα πρόσχημα, για να συμφιλειωθεί μαζί μας. Και δίνει εξηγήσεις για τις τιμωρίες Του. Δεν τιμωρεί χωρίς να δίνει εξηγήσεις. Πάντα υπάρχουν δικαιολογίες. Και κάτι άλλο. Ο Θεός δεν θέλει να απογοητευόμαστε. Γιατί έχουμε Κύριο φιλάνθρωπο και ήμερο και προνοητικό, ο οποίος επειδή γνωρίζει την ασθένεια της φύσεώς μας, όταν πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, την ασθένεια της φύσεώς μας, δηλαδή την αμαρτωλότητά μας, ότι έχουμε τάση να αμαρτάνουμε, όπως έχουμε και τάση να αγιάζουμε, να γίνουμε όλοι άγιοι, γι' αυτό δημιουργηθήκαμε και πλαστήκαμε. Όταν λοιπόν πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, υποσχελισμένοι από την οθρότητά μας, ένα μόνο ζητεί από μας, να μην απογοητευτούμε, αλλά να απομακρυνθούμε από τα παραπτώματά μας και να οδηγηθούμε στην εξομολόγηση. Και αν το κάνουμε αυτό, μας υπόσχεται γρήγορη τη συγχώρηση, γιατί αυτό είναι που λέει «Μήπως αυτός που πέφτει δεν σηκώνεται ή εκείνος που χάνει το δρόμο του δεν επιστρέφει, μη ο πίπτον ουκ ανίσταται ή ο αποστρέφων ουκ επιστρέφει». Ο Θεός δέχεται στην Εκκλησία Του τους πάντες. Είμαι λες αμαρτωλός και δεν μπορώ να μπω στην Εκκλησία. Επειδή είσαι αμαρτωλός, γι' αυτό πρέπει να μπει στην Εκκλησία. Δεν ξέρεις ότι και εκείνοι που υπηρετούν την Αγία Τράπεζα είναι αμαρτωλοί? Έτσι δεν είναι, πατέρες? Ουδείς αναμάρτητος. Γιατί και αυτοί φορούν σάρκα και κυκλοφορεί αίμα στις φλέβες τους. Και είναι δεμένοι με κόκαλα. Και εμείς οι ίδιοι που κατέχουμε ιερατικό αξίωμα, αναφερόταν στον εαυτό του Ιερός Χρυσόστομος, και διδάσκουμε, είμαστε ζυμωμένοι με την αμαρτία. Αλλά δεν πάβουμε να ελπίζουμε στη φιλανθρωπία του Θεού και δεν Του αποδίδουμε απανθρωπία, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι φτιαγμένοι από τα ίδια στοιχεία και δεν εγκαταλείπουμε τη διδασκαλία, γιατί αποβλέπουμε στο πέλαγος της φιλανθρωπίας του Θεού. Το θέμα όμως της ιεροσύνης είναι πάλι ένα λεπτό σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Μην κρίνετε τον ιερέα από τα εξωτερικά, γιατί όταν μπαίνει μέσα στο ιερό να ιερουργήσει, εκεί γίνεται δοχείο της χάριτος του Θεού και δεν έχει ρόλο η αμαρτία την οποία ενδεχομένως έχετε δει. Να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, γιατί είναι πολλοί που λέει «Τον είδα τον ιερέα, θα πάω εγώ τώρα στην εκκλησία μέσα που τον έχω δει να αμαρτάνει». Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Η φιλανθρωπία του Θεού φανερώθηκε με τον τρόπο που ήρθε ο Υιός Του στη γη. «Θα κατέβει ο Χριστός στη γη αθόρυβα και γλυκά», μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «όπως η βροχή στο ποκάρι του μαλλιού που την απορροφά αμέσως». Και αυτό το λέει ο Δαβίδ, αυτή την εικόνα, με το ποκάρι και το μαλλί, επειδή όταν ήρθε ο Υιός του Θεού στη γη δεν ήρθε προκαλώντας σεισμούς στην οικουμένη, ούτε βγάζοντας αστραπές, ούτε με φανερή τη θεότητά του. Γιατί αν παρουσίαζε καθαρά τη θεότητά του, δεν θα τον άντεχαν τα βουνά και ο ήλιος θα έσβηνε. Αν φανέρωνε καθαρά τη θεότητά του, η σελήνη θα εξαφανιζόταν, η γη θα καταστρεφόταν και η φύση όλων μας θα μαραινόταν. Γι' αυτό ήρθε ήσυχα και αθόρυβα, χωρίς να το γνωρίσει κανείς. Ήρθε ήσυχα και κατοίκησε στη μήτρα της Παρθένου. Τι καινούργια και παράδοξα πράγματα αυτά. Μυστήριο μέγα.
Ο Θεός αποκαθιστά έτσι πλήρως εκείνον που πέφτει. Τέτοια είναι η συνήθεια του Θεού, όταν από νουθρότητα ξεπέσουμε από την πνευματική ζωή, να μην απομακρύνεται από κοντά μας, αλλά να κάνει και να μεταχειρίζεται τα πάντα έως ότου μας επαναφέρει σε πνευματική κατάσταση πολύ καλύτερη από εκείνη από την οποία εξεπέσαμε. Και έρχεται, νομίζω, στο γεροντικά έχουμε πολλά παραδείγματα Αγίων που ήταν πριν πολύ αμαρτωλοί και όμως έγιναν από τους μεγαλύτερους Αγίους. Δεν γεννήθηκαν όλοι Άγιοι, ούτε είχαν ξεκινήσει την παρθενική ζωή μέσα από το μοναχισμό. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Να σας αναφέρω ένα που μάλιστα τιμάθηκε στη μία Κυριακή της Μεγάλης Σαρακοστής, μεγάλη τιμή, η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία. Είναι μία περίπτωση από τις πολλές. Ο γιατρός, ο Θεός είναι γιατρός που θεραπεύει. Μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινό στην καρδία μας, λέει. Μάθετε από μένα τον ίδιο ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Δεν κρατάει μαστίγιο που να πληγώνει, αλλά μαστίγιο που γιατρεύει την ανθρώπινη φύση μας. Είναι πιο φιλόστρογος, όπως μας είπε πιο πάνω, και από τη μητέρα και πιο φιλόστρογος από τον πατέρα. Και ο Θεός παιδαγωγούσε με φιλοστοργία τους δίστροπους, οι πατριώτες του, τους Ιουδαίους, με ποιο τρόπο, στέλνοντάς τους προφήτες. Δέχθηκε και τον πύρο της πόρνης, για να μας διδάξει να δεχόμαστε και να ενθαρρύνουμε κάθε καλό από οποιονδήποτε και αν γίνεται, έστω και αν δεν είναι πλήρως εξακριβωμένο, και να το προωθούμε. Προσέξτε το αυτό. Μας διδάσκει να δεχόμαστε και να ενθαρρύνουμε κάθε καλό από οποιονδήποτε και αν γίνεται, έστω και αν δεν είναι πλήρως εξακριβωμένο, και να το προωθούμε. Το καλό όμως. Ο Θεός πληρώνει όλες τις οφειλές μας και με φιλανθρωπία φέρθηκε και προς τον Κάιν. Το πρώτο αμάρτημα, μάλλον ο πρώτος φόνος της Παλιάς Διαθήκης, της ανθρωπότητας. Και η φιλανθρωπία του Θεού φαίνεται στις δοκιμασίες. Επειδή ο Θεός γνωρίζει την ασθένεια της φύσεώς μας, αν επιτρέψει να μας βρει κάποιος πειρασμός, τον αφήνει μέχρι εκείνο το σημείο που γνωρίζει ότι μπορούμε να τον υποφέρουμε, ώστε και σε εμάς να χαρίσει ικανοποιητική αμοιβή για την υπομονή μας, αλλά και αυτός να δείξει τη δική του φιλανθρωπία. Και ο Θεός έδειξε φιλανθρωπία στο ανθρώπινο γένος και μετά την πτώση των πρωτοπλάστων. Ο ίδιος ο Χριστός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για μας. Τι άλλο. Ο αναστημένος Χριστός εμφανίζεται να σώσει και τον δύσπιστο Θωμά τώρα. Μετά την Ανάσταση έχουμε έναν μαθητή του, ο οποίος απιστεί. Και λίγο πολύ όλοι άπιστοι Θωμάδες είμαστε. Είναι άπειρες οι ευεργεσίες του Θεού προς τον εκπεσόντα άνθρωπο. Σκέψου δε και στο σημείο αυτό την ημερότητα και αγαθότητα του Θεού. Γιατί δεν αναφέρει ούτε τις ευεργεσίες, ούτε ότι εσύ ο άνθρωπος περιφρόνησες αυτόν τον Θεό δηλαδή, που σε ωφέλησε τόσο πολύ. Ούτε λέγει ότι αρνήθηκε σε μένα, εννοεί το Θεό, που σε έφερα στη ζωή από την ανυπαρξία, που σου έδωσα ψυχή, που σε έκανα άρχοντα και πιστάτη σε όλα όσα υπάρχουν στη γη, που δημιούργησα για σένα τη γη και τον ουρανό και τη θάλασσα και τον αέρα και όλα όσα υπάρχουν, που περιφρονήθηκα από σένα και που πίστεψες ότι είμαι πιο ανέντιμος και από αυτόν τον διάβολο. Ο Θεός δεν θέτει τη σβάστακτα φορτία στον καθένα μας. Ο Θεός δεν τα κάνει όλα αμέσως, αλλά δείχνει συγκατάβαση εξαιτίας της φιλανθρωπίας Του. Και αν ακόμη είμαστε πάρα πολύ άσημοι και καταφρονεμένοι, με προθυμίας προστρέχουμε στο Θεό και θα μπορέσουμε μόνοι μας να επιτύχουμε αυτό που ζητάμε. Παρηγορεί τον αμαρτωλό για να τον αφυπνίσει. Φοβερίζει και τον δίκαιο για να τον στηρίξει στο καλό. Και στους μεν αμαρτωλούς συγχωρεί τα πολλά τους αμαρτήματα, παρόλο που είναι εχθροί και φαντασμένοι, ενώ στους δίκαιους είναι αυστηρός ακόμη και για δευτερεύοντα αμαρτήματα, επειδή θέλει να μην παρουσιάζει καμιά έλλειψη η αρετή τους. Αν ο Θεός ειδεί κάποιον να είναι πεσμένος, απλώνει χέρι φιλάνθρωπο. Αν ειδεί κάποιον να στέκεται όρθιος, τον φοβερίζει για να μην δείξει αμέλεια και πέσει. Και αυτό είναι δείγμα δικαιοσύνης και δίκαιης κρίσεως. Γιατί τον μεν δίκαιο τον στηρίζει με τον εκφοβισμό, τον δε αμαρτωλό τον αφυπνίζει με τη φιλανθρωπία του.
και θέλεις να μάθεις την αγαθότητα που δείχνει σε κάθε ευκαιρία καθώς και τη χρήσιμη και ταιριαστή σε εμάς αυστηρότητά του. Πρόσεχε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ακριβώς για να μην σου διαφύγει μεγάλη σημασία της ενέργειας του Κυρίου. Όταν ο Σωτήρας ήταν ξαπλωμένος στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου, μπήκε αθόρυβα η γνωστή εκείνη αμαρτωλή γυναίκα, άγγιξε τα πόδια του Σωτήρα, τα έπλυνε με τα δάκρυά της και τα εσφόγγισε με τις τρίχες της κεφαλής της. Και τη γυναίκα αυτή που ήταν χωμένη μέσα σε τόσα αμαρτήματα, τη σηκώνει επάνω ο φιλάνθρωπος λέγοντας: «Είναι συγχωρεμένες οι αμαρτίες της, αφέονται αυτοί σε αμαρτία». Και βλέπουμε, κυρίες και κύριοι, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος προσεγγίζει την αμαρτωλότητά μας, την αδυναμία μας, την ανθρώπινη φύση μας και μας τονίζει ότι πρέπει να έχουμε ελπίδα και πίστη στο φιλάνθρωπο Θεό. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι ανοίγει ολονόμαστα μάτια και ενώ γύρω μας και στην καθημερινότητά μας ζούμε τη φιλανθρωπία του Θεού με την τύρβη, την τεμπελιά, την αδιαφορία μας, τις μικροαμαρτίες μας, δεν έχουμε καθίσει να ασχοληθούμε ποια είναι η φιλανθρωπία του Θεού και πώς δείχνεται σε μας. Ελπίζω να μας ωφελήσει όλους αυτά, να μας ωφελήσουν όλα αυτά τα οποία μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας και να καταλάβουμε πόσο φιλάνθρωπος είναι απέναντί μας. Και πιστεύω ότι έτσι θα ξεπηδήσει πιο εύκολα από όλους μας.